Κύριε Παπαδογόρου, συγχαρητήρια. Οι αθλητές σας, οι αθλήτριές σας, για άλλη μια φορά διακρίθησαν στους αγώνες πολλά μετάλλια, αλλά έχουμε και μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες προκρίσεις, πανελλήνιες συναντήσεις, πανελλήνιους και τους αγώνες. Θα ήθελα να πείτε περισσότερα. Μετά τα διασυλλογικά πρωταθλήματα, οι αθλητές που θα συνεχίσουν για τα πανελλήνια πρωταθλήματα, στα οποία προκρίνονται οι 12 ή οι 16 καλύτεροι, είναι δηλαδή απευθείας τελικές σειρές, είναι η Χριστοφή Ιωάννα στο K18 που θα λάβει μέρος στο αγώνισμα των 100 μέτρων μετεμποδίων το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα. Είναι τις πρωινές ώρες και ακολουθεί το K20, η επόμενη κατηγορία, στην οποία θα λάβουμε μέρος με τρεις αθλητές, τον Μουζάκη, τον Γιώργο, τον Μπαρτσανάκη, τον Κωνσταντίνο και την Ιωάννα τη Χριστοφή πάλι. Τα παιδιά, θέλω να πω ότι ανήκουν στην κατηγορία Ιωάννα στην K18, αλλά με τις επιδόσεις της έδειξε ότι μπορεί να πάρει μέρος και στις γυναίκες, να πάρει μέρος και στις νεάνιδες, στο K20, όπως έχει ονομαστεί. Οι δύο ακοντιστές, ο Παρτσανάκης και ο Μουζάκης, στον επόμενο αγώνα θα μπουν με την 8η και την 10η, νομίζω, καλύτερη επίδοση πανελλαδικός. Κύριε Χατζημανούλ, καλησπέρα σας. Πάλι εδώ στο στάδιο προπονείστε, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει και συνεχίζει να τιμάει την Ελλάδα και την ελληνική σημαία, ειδικά σε δύσκολες χρονικές στιγμές που διάγουμε. Πώς βλέπετε την νέα γενιά εδώ των αθλητών και των αθλητριών δισκό, οι οποίοι προφανώς, το βλέπετε κι εσείς, συνεχίζουν αυτό που έχετε χαράξει εσείς εδώ και πολλά χρόνια. Καταφτάνε πολλά μετάλλια και πηγαίνουν σε μεγάλους αγώνες. Τα βλέπω τα παιδιά και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να λάβουν μέρος, να βγουν πρωταθλητές Ελλάδος, Βαλκανίων, παγκόσμιοι. Και χαίρομαι που τα βλέπω κάθε βράδυ να έρχονται εδώ πέρα να προπονούνται. Είστε ικανοποιημένος όταν βλέπετε νέα παιδιά να έρχονται εδώ στο στάδιο? Βεβαίως. Είναι προτιμότερο να είναι εδώ στους χώρους αυτούς παρά... Προτιμότερο να είναι εδώ πέρα και να μας εμφανίζουν παγκοσμίως ότι βγάζουμε καλά παιδιά και καλούς αθλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Χατζημανούλη. Παρακαλώ. Σέργιος Γιακοστεφανής, ένα δικό μας παιδί. Σέργιέ μου, έχεις προσφέρει πάρα πολλά στον κουακό αθλητισμό, συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, νίκες, συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαθητιάδα. Τώρα αγωνίζεσαι με ποιο σύλλογο? Με τον Γυμναστικό Σύλλογο Μαρουσίου. Και προετοιμάζεσαι εδώ στο νησί σου, στην πατρίδα σου, στο νησί του Ιπποκράτη Γκο, για να πάρεις μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ποια αγωνίσματα? Θα πάρω μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων, 1 και 2 Αυγούστου, στα 1500 και 800. Και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στα 1500. Σπουδάζεις στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Κάνεις καλές προπονήσεις στην Αθήνα αυτό το διάστημα? Προπονούμε στο ΆΚΑ αυτό το χρόνο και είμαι πολύ καλά, είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό φάνηκε και από το δασυλλογικό πρωτάθλημα στον Άγιο Κοσμά, όπου έκανα 2 ατομικά ρεκόρ στα 1500 και 800. Θα πάρουμε ένα μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, εξάλλου είσαι αθλητής των μετάλλιων. Αυτός είναι ο στόχος και θα τον κυνηγήσω στα 1500 και στα 800 βέβαια. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, ολόψυχα Σέργιε, και καλή επιτυχία και το πτυχίο σου πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μουζάκης, Κώστας Παρτσανάκης, δύο πρωταθλητές Ελλάδας. Παιδιά, συγχαρητήρια. Διαχρονικά κατακτάτε πρωτιές στα αθλήματά σας εδώ και πολλά χρόνια. Είστε σταθερή αξία. Γιώργο, πώς αισθάνεσαι που πας πάλι σε τελικό πανελλήνιο πρωταθλήματος? Γεια σας, κύριε Στέργο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Πράγματι, μετά από τόσο καιρό αποχή, είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους τους αθλητές, πιστεύω, να συμμετάσχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και ειδικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν φέτος, όπου η πρόκριση ήταν πιο δύσκολη από άλλες χρονιές, καθώς δεν θα διεξαχθεί προκριματικός και τελικός, αλλά κατευθείαν τελικός. Οπότε είμαστε ανάμεσα στους 12 καλύτερους της Ελλάδας. Από τώρα το ξέρουμε και πάμε για να κάνουμε μια καλή επίδοση και να φέρουμε βαθμούς στο σύλλογό μας. Κώστα, ένα ζευγάρι φοβερό, ζευγάρι επιτυχιών μαζί με τον Γιώργο. Είστε σαν αδέλφια, χρόνια σας ξέρω από μικρά. Πώς αισθάνεστε που μεγαλώνοντας,
φεύγοντας για σπουδές σε λίγους μήνες, παραμένετε κορυφαίοι αθλητές όχι μόνο εδώ στο Αβδοκάνης και στην Ελλάδα, στον ακοντισμό. Είναι η αγάπη που έχουμε και οι δύο για το ακόντιο που μας έχει ενώσει. Δουλεύουμε από μικρή πολλές ώρες εδώ πέρα στο γήπεδο με τον Γιώργο και εκτός γηπέδου. Θεωρείς ότι θα πάρουμε κάποια διάκριση στον ακοντισμό φέτος και εσύ και ο Γιώργος κάποιο μετάλλιο, είστε κοντά? Φυσικά και το πιστεύουμε αυτό, έχουμε δουλέψει αρκετά. Είμαστε ήδη αρκετά καλά με τις επιδόσεις που κάναμε στη Ρόδο και ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Παιδιά, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννα, συγχαρητήρια από όλους μας για άλλη μια φορά. Δικαίωσες και το όνομά σου ότι είσαι μια από τις κορυφαίες αθλήτριες και στο μήκος και στα εμπόδια. Θα ήθελα να πεις πώς αισθάνεσαι που πήρες για άλλη μια φορά εκτός των μεταλλίων των χρυσών και την πρόκρισή σου στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Νιώθω αρκετά ευχαριστημένη που περάσαμε στο K18 στη Λάρισα. Κυνηγούσαμε και το άλμα εις μήκος, αλλά δυστυχώς δεν περάσαμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε για το K20, τουλάχιστον περάσαμε εκεί. Θεωρώ ότι ο κύριος Παπαθοδόρου είναι ένας από τους ανθρώπους που σε έχει βοηθήσει τα μέγιστα, προκειμένου διαχρονικά να βρίσκεσαι στις ψηλές θέσεις των αθλητριών πανελλαδικά. Θεωρείς ότι στους αγώνες που έρχονται το Σαββατοκύριακο, παρόλο που δεν είναι η κατηγορία σου, θα μπορέσουμε να διακριθούμε και να μπούμε στην εξάδα τουλάχιστον, ή θεωρείς ότι με την επίδοση του 5.81, που είναι τεράστια επίδοση για την ηλικία σου, θα μπορέσουμε να πάρουμε και ένα μετάλλιο? Είναι δύσκολο αγώνισμα, έτσι? Είναι πολύ δύσκολο αγώνισμα. Έχω πάντα τον προπονητή μου δίπλα μου να με στηρίζει. Σε αυτόν τα χρωστάμε όλα. Ευελπιστούμε για το καλύτερο τώρα. Καλή συνέχεια, Ιωάννα, και ελπίζουμε σύντομα να μας φέρεις και ένα μετάλλιο που το δικαιούσε από Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.